Τι κάνω. Γεια! Τώρα να αναρωτιέστε πώς θα φύγει όλο αυτό και πώς θα ξεβαφτώ. Στο προηγούμενο βίντεο με ζητήσατε να σας κάνω ξεκαθάρισμα καλλιτικών. Δεν το ήξερα ότι σας ενδιαφέρει, οπότε είπα να το συμπεριλάβω σε αυτό το βίντεο. Ας πούμε εδώ τώρα έχω ένα κασκόλ. Καταρχάς δεν βγαίνουμε έξω για να το φορέσω. Γεια! 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 Γεια σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο έχουμε vlog. Έχουμε ένα vlog. Ένα vlog. Ήθελα εδώ και καιρό να σας τραβήξω ένα vlog καθημερινότητας, να σας δείξω πώς περνάω τις μέρες μου, γιατί συνήθως vlog τραβάω μόνο στα ταξίδια. Και τώρα που μένουμε όλοι σπίτι, νομίζω ότι είναι η τέλεια ευκαιρία να σας δώσω και διάφορες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε, για να περάσετε όμορφα και παραγωγικά το χρόνο σας και εσείς και εγώ. Τέλειος, τρελή μόνη. Θα κάνουμε ξεκαθάρισμα καλλιτικών, ξεκαθάρισμα ντουλάπ, γυμναστική. Θα σας δείξω διάφορα φαγητά, γεύματα που τρώμε στη μέρα. Έχει πολλά πράγματα αυτό εδώ το βίντεο, οπότε ελπίζω να σας αρέσει. Αυτή εδώ η τούφα πετάει που πετάει, είναι και στον άσπρο τοίχο και φαίνεται σαν κεραία. Και πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι έχω μετακομίσει, επειδή με ρωτάτε πολύ στα σχόλια, σας το είχαμε πει και σε ένα βίντεο με την Αντωνία. Δεν σας έχω κάνει ακόμη house tour γιατί δεν είναι τελείως έτοιμο. Θέλω να βάλω 2-3 πραγματάκια ακόμα. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Σήμερα θέλω κυρίως να καθαρίσω το σπίτι. Ήδη από το πρωί που ξύπνησα κάνω δουλειές. Τώρα που θα με βλέπετε και εμένα να κάνω διάφορες δουλειές, σηκωθείτε από τον καναπέ, από το κρεβάτι όπου είστε και κάντε κι εσείς μια-δυο δουλίτσες. Συμμαζέψτε ένα-δυο πραγματάκια και θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ξεκινάμε. That's a look. Θα ξεκινήσω με το κρεβάτι. Θέλω να αλλάξω τα σεντόνια. Λοιπόν, είμαστε αρκετές ώρες αργότερα. Έχω συμμαζέψει όλο το σπίτι, έχω καθαρίσει όλο το σπίτι. Everything is clean. Έχω κάνει γενική. Και τώρα θέλω να συμμαζέψω διάφορα καλλιτικά. Βασικά δεν είναι διάφορα καλλιτικά, είναι όλα μου τα καλλιτικά. Βρίσκονται όλα σε σακούλες, γιατί τα έφερα πριν από λίγες ημέρες. Δεν ξέρω τι να πρωτοσυμμαζέψω. Δεν ξέρω και πού να τα βάλω επίσης, γιατί δεν μπορούσα να φέρω τη σιρταριέρα. Ήταν πάρα πολύ βαριά. Και τώρα πρέπει λίγο να τα ξεχωρίσω, να ξέρω τουλάχιστον πού είναι τι, για να μην επικρατεί αυτό. Είναι όλα εδώ. Το καλό είναι τουλάχιστον ότι σε κάθε σακούλα υπάρχει ένα διαφορετικό προϊόν μακιγιάζ, οπότε τουλάχιστον μπορώ να βρίσκω τα προϊόντα. Τις επόμενες μέρες θα κάνω ένα βίντεο που θα τα χρειαστώ. Βασικά αυτό το βίντεο το έχετε δει. Μπορεί να το έχετε δει ήδη. Λογικά εκείνο θα ανέβει πρώτα. Όπως έχετε δει, χρησιμοποίησα όλα μου τα καλλιτικά. Οπότε θέλω λίγο να δω πού είναι το καθένα για να ξέρω και τη μέρα που θα κάνω το γύρισμα να μην ψάχνουμε. Εδώ πέρα βλέπω υπάρχουν διάφορα bronzer. Α, και αυτά τα highlighter. Αυτά είναι από αλλού. Κάτι έπεσε τώρα εδώ και έχει γίνει χαμός. Αυτή η κάμερα δεν βολεύει καθόλου για vlog. Τραβάω με τη μεγάλη κάμερα, τη DSLR που έχει και το φακό. Επειδή η άλλη μικρή μου χάλασε, το είδατε κι εσείς στο βίντεο με τα στρας. Ε, ωραία, έλα. Μόλις μου έσπασε η κάμερα. Την έχω πάει για επισκευή, δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμη. Μέχρι τότε θα τραβάω με αυτήν. Είναι τεράστια. Δεν ξέρω πού να τη βάλω για να έχουμε καλά πλάνα. Να την κρατάω. Δεν μπορώ και για πολλή ώρα γιατί είναι βαριά. Οπότε για την ώρα θα είμαστε με αυτό εδώ το πλάνο. Οργάνωσα και καθάρισα τα καλλιτικά, οπότε είναι έτοιμα για το βίντεο. Και τώρα έχω ντυθεί. Outfit. Και θα τραβήξω ένα TikTok. Τι κάνω. Έχω γίνει ρεζίλη. Ήθελα να κάνω ένα TikTok στο μπαλκόνι και βγήκα έξω 10-15 φορές. Αν κάποιος με έβλεπε έστω και από το παράθυρο, θα έλεγε ποια είναι αυτή η τρελή και τι κάνει. Να πάτε να κάνετε like στο TikTok, τουλάχιστον να μην έγινε ρεζίλη άδικα. Σε λιγάκι θα κάνουμε κλίση με την Αντωνία για να σχεδιάσουμε ένα βίντεο. Έτσι κι αλλιώς, επειδή η Αντωνία είναι στην Κέρκυρα, σχεδιάζουμε τα βίντεο με βιντεοκλήσεις. Εδώ. Επίσης σήμερα θα κάνω γυμναστική. Κάνω συνήθως μέρα παραμέρα και σας έχω και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ετοιμάζω. Yeah. Τι κάνεις, πώς θα περνάς? Εξαιρετικά. Πότε θα έρθεις? Τώρα. Πότε θα τελειώσω κάτι. Επίσης να σας πούμε ότι όλα τα βιντεάκια τα έχουμε ήδη γυρισμένα. Τα βιντεάκια που θα δείτε τις επόμενες μέρες. Ευτυχώς γυρίσαμε πολλά, οπότε έχετε υλικό να δείτε. Ναι. Και μετά σε κάποια φάση θα κάνουμε και άλλα γυρίσματα όταν περάσουν όλα αυτά. Έκανα μόλις ένα σμούδι. Έχω βάλει μέσα μπανάνα, ταχίνι, γάλα αμυγδάλου και μέλι. Σας το έδειξα και στο βίντεο που έκανα με τα φαγητά, με τα διάφορα μηχανήματα βασικά που δεν χρειάζεσαι στη ζωή σου. Και μου αρέσει να το πίνω πριν τη γυμναστική, είναι έτσι ωραίο για ενέργεια. Λίγη ώρα αργότερα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε γυμναστική. Let's go! Τώρα που είστε και βλέπετε αυτό το βίντεο, σηκωθείτε και ασκηθείτε. Γιατί όχι. Έφτιαξα το βραδινό μου, είναι αβοκάντο toast, έχω λείψει από κάτω αβοκάντο και από πάνω έβαλα γαλοπούλα και δύο αυγά. Θα κάνουμε τώρα ένα beauty routine. Θα περιποιηθώ τον εαυτό μου, θα κάνω αρχικά αυτό εδώ πέρα το scrub από Lush. Τώρα θα βάλω μια μάσκα, αυτή εδώ πέρα από Apivita. Αυτή είναι για καθαρισμό.
Και τώρα θα την αφήσω για 10 λεπτά. Και σε 10 λεπτάκια επιστρέφω. Θεέ μου, πως είναι έτσι τρομακτική, μπορώ να πω. Βάζω αυτό εδώ πέρα από The Ordinary που είναι για τους μαύρους κύκλους. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει δουλειά το συγκεκριμένο, αλλά εγώ το βάζω. Για τους μαύρους κύκλους, καλύτερη λύση είναι ο ύπνος. Αυτή εδώ πέρα, όπως βλέπετε, κοντεύει να τελειώσει. Είναι ενυδατική νυχτός και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Επίσης, not sponsored. Πάμε στην ενυδατική ματιών. Έχω αυτή εδώ πέρα που είναι από Tony Moly. Είναι αυτή εδώ η φαλενίτσα. Lip Balm, αυτό εδώ πέρα από US. Σπρέι για το πρόσωπο από Μάριο Μπεντέσκου. Και είμαι έτοιμη. Και τώρα πάμε στα μαλλιά. Αρχικά θα βάλω αυτό εδώ πέρα, που είναι η κρέμα για το Steampod. Δεν θα κάνω Steampod και γενικότερα τελευταία δεν κάνω επειδή κάνω την κερατίνη. Αλλά μου αρέσει όπως και να έχει να βάζω αυτή τη κρέμα, επειδή είναι και θερμοπροστατευτική. Μετά βάζω αυτό εδώ πέρα. Αυτό δεν το βάζω πάντα, γιατί νιώθω ότι κάπως βαραίνει τα μαλλιά μου. Είναι αυτή εδώ πέρα η κρέμα από Lush. Βάζω αυτό το λαδάκι που είναι από την εταιρεία Lola, Lola Cosmetics. Αυτό το είχα πάρει από τη Βραζιλία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το λαδάκι. Are we ready? Α, όχι, όχι. Σε αυτό το βίντεο έχω γκρεμίσει όλο το σπίτι. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Ωχ, και τα σπάμε. Έχουμε βάλει Netflix. Πείτε μου στα σχόλια διάφορες σειρές και ταινίες στο Netflix που σας αρέσουν. Give us some ideas. Μόλις γύρισε ένα βίντεο και επικρατεί αυτό. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα είναι πρώτο. Να πάτε να το δείτε. Γιατί είμαι απίστευτες ώρες εδώ. Και βγήκε αυτό. Δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι άλλο σήμερα. Πολύ καλά. Τώρα να αναρωτιέστε πώς θα φύγει όλο αυτό και πώς θα ξεβαφτώ αυτό. Αρχικά μαντιλάκια. Θεέ μου. Και μετά ξεβαφτικό. Και είμαστε έτοιμοι. Το ξεβαφτικό που χρησιμοποιώ είναι αυτό εδώ πέρα από Tarte. Το οποίο είναι από τη σειρά Rainforest of the Sea. Και είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή ξεβάφει και τη μάσκαρα. Και το χρησιμοποιώ μόνο του χωρίς μαντιλάκια, απλά τώρα επειδή ήμουν πολύ χάλια. Πρώτα χρησιμοποίησα μαντιλάκια και μετά αυτό. Αυτά, αχ, αναπνέει το δέρμα μου. Έχω εδώ πέρα το βραδινό μου. Και με το βιβλίο μου. Διαβάζω αυτό εδώ πέρα που λέγεται η επιστήμη του σωστού timing. Έχει να κάνει έτσι με το χρόνο, με το timing. Σου λέει για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά πόσο είσαι παραγωγικός. Έχει και διάφορα αποτελέσματα ερευνών που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και γενικά μου αρέσει αυτό το βιβλίο. Δεν είναι σαν μυθιστόρημα, έτσι σαν ιστορία. Είναι λίγο διαφορετικό. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα. Λέγεται η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα στα τελίτσες τελίτσες. Αυτό το έχω δει γενικότερα να το προτείνουν πολύ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και λένε ότι είναι έτσι ενδιαφέρον βιβλίο. Σου τονίζει ουσιαστικά το ότι δεν πρέπει να δίνεις σημασία στους άλλους. Μαρία, αν βλέπεις το βίντεο, ευτυχώς το πήραμε εκείνη την ημέρα γιατί τώρα δεν θα μπορούσα να πάω να το πάρω. Πείτε μου κι εσείς ποια βιβλία διαβάζετε αυτόν τον καιρό. Και τώρα που έχετε και περισσότερο χρόνο, διαβάστε κανένα βιβλίο. Γεια σας και πάλι. Σήμερα από το πρωί προσπαθώ να κάνω ένα TikTok. Αυτή τη στιγμή με την πλούζα ανάποδα. Κάπως έτσι κατέληξα. Βασικά ξεκίνησα να κάνω το TikTok και δεν μου άρεσε έτσι όπως έβγαινε. Οπότε με το ένα και με το άλλο, απλά ξαφνικά αποφάσισα να γυρίσω την πλούζα μου ανάποδα και κατέληξα έτσι. Τελικά έκανα αυτό. Μπορείτε να το δείτε ολόκληρο στο TikTok. 2000 years later. Έχουν περάσει λίγες ημέρες και ήρθε η ώρα να κάνω ξεκαθάρισμα καλλιτικών. Έχω έρθει και πάλι στο κρεβάτι. Αυτό θα την πληρώσω πάλι. Για το προηγούμενο βίντεο έπλυνα τα καλύματα μια φορά πριν το βίντεο, για να είναι έτσι ωραία καθαρά σιδερωμένα. Μετά το βίντεο τα ξανάπλυνα γιατί λερώθηκαν. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα ξαναλερώσω. Δεν ξέρω τη λογική. Στο προηγούμενο βίντεο με ζητήσατε να σας κάνω ξεκαθάρισμα καλλιτικών. Δεν το ήξερα ότι σας ενδιαφέρει, οπότε είπα να το συμπεριλάβω σε αυτό το βίντεο. Όπως σας είπα και σε εκείνο το βίντεο, ταυτόχρονα έκανα ένα ξεκαθάρισμα, αλλά πολύ γενικό. Και μετά από κάποια φάση απλά τα είχα παίξει και δεν άντεχα άλλο. Οπότε τώρα θα δούμε τι έχει γίνει. Θέλω να ξεκινήσω από τις κατηγορίες που έχω σχετικά λίγα, γιατί νομίζω θα μου είναι πιο εύκολο. Bronzer. Θα κρατήσω ένα σε stick. Αυτό εδώ πέρα επειδή είναι Copacabana. Και αυτό εδώ από Nars. Αυτά έτσι και ώστε έχω σε παλέτες. Από πούδρες θα κρατήσω αυτές τις τρεις. Και θα κρατήσω και δύο compact. Οπότε δίνω και αυτή. Εδώ έχουμε eyeliner και τέτοια. Αυτά τα δύο μολύβια που είναι πιο ανοιχτά τα κρατάω. Και αυτό το μεταλλικό. Eyeliner σε βαζάκι δεν χρησιμοποιώ. Θα κρατήσω μόνο ένα. Μπλε eyeliner και κάτι χρυσά κλπ. Τα κρατάω που είναι λίγο πιο ιδιαίτερα. Και τώρα έχουμε αυτά εδώ τα μαύρα. Αυτό με βολεύει, το έχω και σε καφέ. Τώρα από τα μολύβια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά από Kiko. Κρατάω αυτά, δίνω αυτά. Και με τα primer γίνεται ένας χαμός και δεν τα χρησιμοποιώ. Ήδη έδωσα κάποια βέβαια. Αυτό εδώ κάτι παντού το έχω πολύ καιρό. Το δίνω. Ωραία, έχω 4 τώρα. Καλός αριθμός. Βέβαια δεν βρίσκω τα υπόλοιπα. Θα τα βρούμε στην πορεία. Βλέπω κάποια προϊόντα για τα φρύδια εδώ. Οπότε δίνω αυτά. Αυτό θα το κρατήσω βασικά επειδή ήταν λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ανοιχτό. Και δίνω αυτά. Καλά μολέδο. Πάμε πρώτα στις μάσκαρες. Εδώ πρέπει να γίνει πολύ καλό ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι καφέ, οπότε την κρατάω. Και θα κρατήσω και κάποιες που είναι καινούργιες. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16. Δίνω 16 και κρατάω 8. Τώρα έχουμε κονσίλερ.
Δεν είναι και υποχρεώσιμο, όχι, τα δίνω και αυτά. Κρατάω μόνο αυτά. Foundation. Δεν θα τα χρησιμοποιήσω, οπότε τα δίνω. Εν τω μεταξύ, από τότε που με μετακόμισα, δεν είχα μεταφέρει όλα τα καλλιτικά μου σε αυτό το σπίτι. Τα είχα αφήσει στη σιρταριέρα. Οπότε εδώ είχα μόνο ένα νεσεσέρ με κάποια βασικά καλλιτικά που χρησιμοποιούσα κάθε μέρα για να κάνω το μακιγιάζ μου. Και όλα τα υπόλοιπα απλά κάθονταν στη σιρταριέρα. Δεν τα χρησιμοποιούσα καν. Και γενικά, όταν κολλάω με ένα προϊόν, το χρησιμοποιώ ξανά και ξανά. Ήθελα κυρίως να έχω ποικιλία έτσι για τα βίντεο. Και πάλι δεν τα χρειάζομαι όλα αυτά. Θα τα χαρεί πολύ περισσότερο κάποιο άλλο. Και επειδή είναι χρησιμοποιημένα, δεν μπορώ να το δώσω σε κάποιον από εσάς. Οπότε θα τα χαρίσω απλά σε φίλες μου, συγγενείς κλπ. Και ό,τι έχει χαλάσει τα πεταχτεί. Είναι κάποια highlighter τα οποία έχουν σπάσει και παρόλα αυτά εγώ τα κρατούσα. Όχι, θα κρατήσω μόνο αυτά. Αυτά τα δίνω. Είναι εκτυφλωτικά, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Και αυτές τις παλέτες τις δίνω. Έχω θέμα με αυτές τις παλέτες που έχουν ρούζ highlighter και bronzer. Μ' αρέσουν πολύ γιατί βολεύουν για ταξίδια και δεν μπορώ να τις αποχωριστώ εύκολα. Αυτό το ρούζ είναι πολύ έντονο. Το δίνω. Αυτή την παλέτα δεν θα τη χρησιμοποιήσω. Τι δίνω. Θα το κρατήσω. Κάτι γίνεται έτσι. Για κάποιο λόγο μου φαίνονται λιγότερα τα προϊόντα. Είτε είναι κάπου στο σπίτι κάποιες σακούλες και δεν τις βρήκα, είτε στο βίντεο που τα έβαλα όλα στο πρόσωπό μου, απλά είχα κουραστεί τόσο πολύ που μου φαινόντουσαν άπειρα. Αυτή εδώ πέρα με τα καφέ και αυτή που έχει επίσης έτσι διάφορα καφέ είναι από τις αγαπημένες μου παλέτες. Αυτή εδώ πέρα από Florence by Mills δεν μου άρεσε και τόσο έτσι κι αλλιώς. Revolution τη δίνω. Αυτή είναι από Colourpop με τα κλίκια την κρατάω. Και αυτή είναι εδώ από Julia's Place που είναι πολύχρωμη. Νομίζω ότι είναι πιο πολύχρωμη μου παλέτα. Αυτή θα τη δώσω. Αυτή εδώ από Dustin Cream έχει πολύ ωραία χρώματα και πολύ καλή απόδοση, οπότε την κρατάω. Α, αυτή είναι από τη Βραζιλία. Τα χρώματα. Νομίζω τα έχω και σε άλλες παλέτες. Εντάξει, θα σας δώσω και κάτι από Βραζιλία, τι να κάνουμε. Είμαι σίγουρη ότι όταν κάνω επεξεργασία αυτό το βίντεο, θα δω τα προϊόντα και θα τα πάρω πίσω. Νομίζω ότι αυτή η παλέτα έχει το πιο ωραίο packaging. Δηλαδή είναι τόσο απλό, αλλά παρόλα αυτά τόσο ωραίο. Όσον αφορά το σχέδιο, νομίζω πιο εντυπωσιακό packaging έχει αυτή. Έχει εδώ καθρέφτη και εδώ αυτό ανοίγει και είναι ο Σιδερένιος Θρόνος και από εδώ βγαίνει η παλέτα. Η παλέτα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Η σακούλα εδώ πέρα έχει γεμίσει. Τι έχει μείνει, το κραγιόν. Όχι. Παραλίγο να δώσω τα κραγιόν που ήθελα. Γι' αυτό πρέπει να τα ξαναδώ. Νομίζω κάναμε καλή δουλειά. A few moments later. Προσπαθούσα να τα βάλω στη σακούλα και συνέβη αυτό. Έπεσε και πάλι αυτή η παλέτα όπως και στο προηγούμενο βίντεο και σε αυτό δεν την γλίτωσε. Γιατί? Και μου άρεσαν τόσο πολύ αυτά τα χρώματα. Και έσπασε και αυτή. Ωραία. Φτιάχνω pancake βρώμης. Έχω βάλει ήδη μία κούπα βρώμη, δύο αυγά και μία μπανάνα. Και τα βάζω στο blender για να φτιάξω το μείγμα. Θα κάνω έτσι μίνι. Αυτά σας τα είχα δείξει και στο βίντεο με τα κόκκινα φαγητά. Απλά είχα βάλει μέσα και κόκκινα φρούτα για να γίνουν κόκκινα. Μετά από λίγη ώρα και όταν αρχίσουν να βγάζουν φουσκαλίτες, τα γυρνάμε σιγά σιγά. Yummy. Έτοιμα τα pancakes. Έχω βάλει από πάνω αμυγδαλοβούτυρο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μερέντα, ταχίνι, μαρμελάδα. Θα βάλω από πάνω και λίγους ξηρούς καρπούς. Λίγη κανέλα. Και θα κόψω και λίγη μπανάνα. Και βάζω και λίγους σπόρους chia. Ήθελα να βάλω και σιρόπι φενδάμου, αλλά νομίζω ότι χάλασε αυτό που έχω. Οπότε ίσως βάλω λίγο μέλι και είναι έτοιμα. Perfect. Hi. Είμαι μπροστά από την ντουλάπα μου. Επειδή γίνεται ένας χαμός, κυρίως θέλω λίγο να τα τακτοποιήσω και να τα βάλω κάπως οργανωμένα μέσα στην ντουλάπα. Γιατί δεν έχω, ας πούμε, κάπου τα παντελόνια, κάπου τα μπλουζάκια και δεν μπορώ να βρω τα ρούχα μου. Οπότε κυρίως θέλω να τα τακτοποιήσω και ταυτόχρονα θα κάνω και ένα μίνι ξεκαθάρισμα. Όποια ρούχα δεν χρειάζομαι θα τα δωρήσω. Βέβαια, επειδή δεν έχω εδώ όλα μου τα ρούχα, κάποια δεν τα έχω φέρει ακόμη, επίσης δεν έχω τα καλοκαιρινά μου. Γι' αυτό λέω μίνι ξεκαθάρισμα. Δεν είναι κανονικό ξεκαθάρισμα ντουλάπα. Ας πούμε εδώ τώρα έχω ένα κασκόλ. Καταρχάς δεν βγαίνουμε έξω για να το φορέσω. Κατά δεύτερον έχει πάει Απρίλιος, οπότε νομίζω δεν το χρειάζομαι. Ας πούμε αυτό το παντελόνι πού να το έβρισκα εκεί που το είχα. Πριν είχα λαγουρά τα μαλλιά μου και τώρα έχω ξεμαλιαστεί. Αυτή την μπλούζα ας πούμε δεν ήξερα καν ότι την έχω. Εδώ έχω κάποια λίγο πιο καλά. Νομίζω πάνω κάτω τα φοράω. Έτσι για κάτι πιο επίσημο. Έχω κάποια βασικά κομμάτια, π.χ. ένα μαύρο σακάκι. Αυτό είναι που κάμισο. Αυτό είναι ένα μαύρο σακάκι. Άλλο ένα κασκόλ ανάμεσα στα ρούχα. Όλα αυτά που ξεχωρίζω θα τα δώσω πρώτα στην αδερφή μου να δει αν θέλει κάτι. Οπότε μπορεί κάτι να το κρατήσει αυτή και μετά να το δονηστώ κι εγώ ενδεχομένως, γιατί όχι. Βρήκε και αυτό εδώ. Μέσα στην ντουλάπα. Πολύ λογικό. Τακτοποιήθηκε. Έχω βέβαια τώρα ένα μικρό χαμό εδώ. Θα τα μαζέψω κι αυτά. Αλλά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Αυτά είναι που επέλεξα για να δώσω μετά από ένα πρόχειρο ξεκαθάρισμα. Χαίρομαι που βλέπω τώρα την ντουλάπα τακτοποιημένη και βλέπω καλύτερα τα ρούχα μου. Και αυτά, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το λίγο πιο χαλαρό vlog. Να είδατε περισσότερο την καθημερινότητά μου τώρα που είμαστε όλοι σπίτι. Να πήρατε καμιά ιδέα για το τι μπορείτε να κάνετε. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!